Μία επιστολή την οποία φέρεται ότι υπογράφουν εργαζόμενοι στη δημόσια επιχείρηση αερίου έρχεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο αποκαλύψεων με φόντο την βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων στην Καβάλα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τη εφημερίδα Δημοκρατία, εκ των πρωταγωνιστών τη ιστορία που κινεί τα νήματα, εμφανίζεται πρόσωπο κλειδί που κυκλοφορεί ω αγοραστή που κατέχει εκτό των άλλων και τουρκικό διαβατήριο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία, εάν αυτό ισχύει, αναδεικνύει τον ρόλο του προξενείου τη Άγκυρα που εμφανίζεται να παίζει το δικό τη ρόλο, στοχοποιώντα τη συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με τη Δημοκρατία, όσα καταγγέλουν οι εργαζόμενοι προκαλούν ανατριχύλα και χρήζουν άμεση παρέμβαση από τη δικαιοσύνη, καθώ αναφέρονται επώνυμα σε πρόσωπα, σε καταστάσει, αλλά και σε περίεργε συναντήσει σε μπάρ των Βορείων Προαστίων. Οι αποκαλύψει προκαλούν σοκ, μια και υψηλόβαθμο στο παρελθόν στελέχη των λοιπασμάτων και τη ΔΕΠΑ θέλουν να μπουν στο παιχνίδι, Εκπράζοντα εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ σε αδιαφανεί διαδικασίε. Κεντρικό στόχο του φαίνεται πω ήταν να μπει λουκέτο στη βιομηχανία και να την πάρουν απαξιωμένη, χρησιμοποιώντα την ω όχημα ακόμα και για παράνομε δραστηριότητε.